Ο κύριος Φουντούλης. Οι μετανάστες συνοστίζονται καθημερινά στο Καλέ της Γαλλίας και τις νύχτες προσπαθούν να περάσουν μέσα από το τούνελ στη σύραγγα της Μάχης με σκοπό να βγουν απέναντι στη Βρετανία. Θεωρώ όμως λάθος το να προσπαθούμε να εξετάσουμε ξεχωριστά την κατάσταση στο Καλέ. Δεν είναι παρά ένα ακόμα σύμπτωμα του μεγάλου προβλήματος που λέγεται παράνομη μετανάστευση. Επιμένω στον όρο παράνομη μετανάστευση και όχι προσφυγικό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν είναι πρόσφυγες, αλλά οικονομικοί μετανάστες. Εάν μάλιστα μετακινούνται χωρίς τα προβλεπόμενα έγγραφα και άδειες, είναι λαθρομετανάστες. Πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση για τους πρόσφυγες στην πρώτη χώρα που εισέρχονται μετά τη φυγή τους και να φροντίσουμε για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στις εστίες τους, μόλις αυτό είναι δυνατό. Τα παιδιά τους πρέπει να συνεχίσουν την εκπαίδευση στις γλώσσες τους, ώστε να είναι έτοιμα να επανενταχθούν στις κοινωνίες των χωρών τους. Οι οικονομικοί μετανάστες να επιστρέφουν στις χώρες τους και να έρχονται νόμιμα μόνο μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και να ξέρουν πριν από την έναρξη του ταξιδιού τους εάν θα γίνουν δεκτοί. Εάν αυτό εφαρμοστεί, σε λίγες μόνο εβδομάδες θα λύσουμε το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Καλέ. Ευχαριστώ.